Προχώρησε, κύριε Πρόεδρε, της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αρρωστιολογιόταθε Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαβεωτικής. Κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κυρία Περιφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, κύριε εκπρόσωπε του Ιδιωτικού Σώματος, κύριε εκπρόσωποι του Ελληνικού Στρατού, κύριοι δήμαρχοι, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο Δήμο Σαρονικού. Συμπληρώνονται φέτος 10 χρόνια από το καλοκαίρι του 2007, από την καταστροφική πυρκαγιά στο Πάνιο Όρο, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα χρέα των τεράστιων καταστροφών που προκάλεσε το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, αλλά και σε περιουσίες των πολιτών μας, να χάσει τη ζωή του άδικα ο εθελοντής μας κοσμηναγός Βασίλης Φιλίπης. Ένας νέος άνθρωπος που θυσίασε και αυτός τη ζωή του σε μία μάχη που γίνεται κάθε χρόνο. Γιατί δυστυχώς τις πυρκαγιές πάντα είχαμε και πάντα τα έχουμε. Αν δεν θέλουμε όμως να πάνε χαμένες οι θυσίες ανθρώπων όπως ο Βασίλης Φιλίππου, θα πρέπει να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες. Τελετές σαν τη σημερινή έχουν αξία μόνο όταν αποτελούν αφορμή για κινητοποίηση και ενεργοποίηση, ώστε να μην επαναληφθούν τα ίδια αττική περιστατικά. Για το Δήμο Καλυμπίων, η φωτιά του 2007 αποτέλεσε την αφορμή να δημιουργήσουμε τότε για πρώτη φορά επί την αρχή του κυρίου Πέτριου Φιλίππου την υπηρεσία πολιτικής προστασίας του Δήμου, την οποία είχα την τιμή να είμαι εγώ τόσος αντιδήμαρχος πολιτικά υπεύθυνος. Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας του Δήμου μας τα χρόνια που ακολούθησαν ενισχύθηκε και με προσωπικό και με μέσα, ενώ ενεργοποιήθηκε στο διάστημα που μεσολάβησε και ο τοπικός πληθυσμός, από δεκάδες εθελοντές που συμμετείχαν στις δράσεις που αναλύθηκαν. Αν και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν απέκτησε ποτέ από το κεντρικό κράτος ουσιαστικές αρμοδιότητες, αλλά και επαρκής πόρους να ανταποκριθεί σε αυτό το κρίσιμο ρόλο, χάρη στο τεράστιο πλεόνα του εθελοντικής προσφοράς των συμπολιτών μας, νομίζω πως μπορούμε να πούμε ότι τα καταφέρνουμε. Όμως, δεν αρκεί αυτή η έπραξη αλληλεγγύη και εθελοντική προσφορά, αν δεν υπάρξει επιτέλους ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, οι καλλιέργειες είχαμε, έχουμε και θα έχουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε και δεν πρέπει να κάνουμε περισσότερα και στο επίπεδο της πρόληψης, αλλά και στο επίπεδο της καταστολής για να περιορίσουμε το καταστροφικό του έργο. Την εθνική αυτή προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και του δασικού πλούτου της κρατής πατρίδας μας μπορούμε πραγματικά να κάνουμε περισσότερα. Αυτό που χρειάζεται είναι σχέδιο και η ειλικρινή διάθεση για ουσιαστική συνεργασία μεταξύ όλων των θεσμών του κράτους. Το σχέδιο αυτό πρέπει να δίνει έμφαση στην πρόληψη, αλλά και στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση τη συνείδηση των πολιτών. Σε αυτό το τομέα η αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει ακόμη πιο κομβικό ρόλο. Είναι σημαντικά φθηνότερη υπόθεση στην πρόληψη από την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς όταν αυτή έχει ήδη εξελιχθεί. Αλλά είναι αναγκαία η διασφάλιση των απαραίτητων μέσων προς την πυροσβεστική υπηρεσία, είτε αυτά είναι ένα έργο, είτε είναι επίσης, που θέλουν να μπορεί να αποτελεί το έργο του στην αποτελεσματικότητα. Δεν μπορεί η σημερινή δημοσιονομική κρίση της χώρας, αλλά και η σπατάλη και η κακοδιακίνηση των χώρων τα χρόνια της δημοσιονομικής της περιφέρειας, να αποτελεί άλλωση για να μην γίνεται τίποτα. Και η πολεμική αεροπορία να στερείται τα αναγκαία αέρια μέσα για να ανταποκριθεί στο καθήκον της, παρά την αυταπάνηση του προσωπικού της, το οποίο αξίζουν οι δημόσιες ευχαριστίες όλων μας. Κυρίε και κύριοι, η προσφορά του πυροσβεστικού της πυροσβεστικής, αλλά και των εθελοντών των πυροσβεστών, είναι τεράστια, ανεκτήμητη και αδιακοσμήτη. Που αποδεικνύει η αυτοπιστία του αντικοσμηναγού του δικού μας Βασίλη Φιλίππου στην πυρκαγιά του 2007. Που αποδεικνύει τις θυσίες πολλών ακόμη πυροσβεστών όλα τα προηγούμενα χρόνια.
αλλά και εικόνες από την υπεράσπιση προσπάθεια των πυροσβεστών από τις πρόσφατες πυρκαγιές που όλοι είδαμε από τα μέσα ενημέρωση. Αυτή την προσφορά δεν μπορεί να την ακυρώσει την ύμνηση των πολιτών και της κοινωνίας κανένας. Ελπίζουμε πολύ, είμαι υποχρεωμένος όχι ο Δήμαρχος, αλλά ως απλός πολίτης αυτής της χώρας, ως εθελοντής της πολιτικής προστασίας να συμπληρώσω, να αναφερθώ στο παριστάμενο γύρω να πληρωθεί υπουργό που εκπροσωπεί την κυβέρνηση τον κύριο Δόξα και να πω ότι διαφωνώ κάθετα με την τοποθέτησή του στην Βουλή όταν κλείθηκε να απαντήσει την ερώτηση που κατατέθηκε από βουλευτή του ΚΚΕ. Κύριε Υπουργέ, ζούμε σε ένα φιλόξενο τόπο και δεν είμαι γέννη. Αλλά θεωρώ υποχρέωσή μου να σα πω πως δεν συμφωνώ σε αυτό το οποίο γράφτηκε ότι είπατε. Ότι το πυροσβεστικό σώμα αποτελεί ίσως το πιο στρεβλό μηχανισμό του ελληνικού δημοσίου. Πιστεύω πως δεν μπορεί ο αρμόδιος υπουργός για την πυροσβεστική να λέει ότι το σώμα στο οποίο προήλθατε δεν έχει επιχειρησιακό σχεδιασμό. Ούτε να ισχυρίζεται ότι υπάρχει έλλειψη σοβαρής εκπαίδευσης των στελεχών. Θεωρώ πραγματικά ότι δεν αξίζει το πρόσωπο της πυροσβεστικής αυτή η χαρακτηρισμή. Και δεν τιμούν φυσικά και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Δεν μπορεί να εκπροσωπεί και να εκφράζει το επίσημο κράτος μια πολιτική τοποθέτηση που ουσιαστικά απαξιώνει την προσφορά για τη χρυσή ανθρώπων όπως ο Βασίλης Βουλής. Ελπίζω πραγματικά η δημόσια αυτή αναφορά του κ. Υπουργού να ήταν απλά μια άτυπη στιγμή όπου αντιλαμβανόμαστε ότι πονέται και προϊόν της πίεσης που δέχεται το προηγούμενο διάστημα εντός και εκτός της κυβέρνησης για τους πολιτικούς και τους υπηρεσιακούς σχεδιασμούς τη διαχείριση των τελευταίων καταστροφικών πυρκαγιών. Και ελπίζω πραγματικά να μην ξαναδούμε να διεξάγεται πάνω στις πλόγες η προπολιτικά παιχνίδια εντυπώσεων και την κοινωνιακή διαχείριση των οικολογικών καταστροφών. Αυτές τις πρακτικές προσβάλλουν την μοίρη όσων συγκυράστηκαν τον αγώνα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Οι εικόνες βιβλικής καταστροφής του 2007 και η μορφή το αδικοχαμένο Βασίλη Φιλίππου θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη και στις ψυχές όλων μας. Αιωνία του ημίμης.